Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Kitchen Lab. Σήμερα είναι η μέρα για λαχματζούν. Το λαχματζούν ουσιαστικά είναι η πίτσα της Μέσης Ανατολής. Λαχματζούν σημαίνει ζύμη με κρέας. Είναι φανταστικό, θα σας αρέσει πάρα πολύ. Τραγανή ζύμη και πολύ ποιοτική γέμιση με κιμά. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα πρέπει να φτιάξουμε τη ζύμη για τα λαχματζούν μας. Είναι πάρα πολύ απλή. Χρειαζόμαστε μίξερ. Άμα δεν έχετε μίξερ, γίνεται και στο χέρι, αλλά επειδή έχει σκληρό αλεύρι, πρέπει να είστε συνειδητοποιημένοι ότι θα πλάσετε το ζυμάρι για τουλάχιστον 10 λεπτάκια. Είστε έτοιμοι να το κάνετε αυτό στα χέρια? Άμα δεν είστε, τότε θα χρειαστούμε μίξερ οπωσδήποτε. Λοιπόν, χλιαρό γάλα, όχι ζεστό, θερμοκρασία δωματίου, νεράκι, μαγιά, ζάχαρη, λίγο θυμαράκι. Ίσα-ίσα για το άρωμα. Πες και εσύ μέσα. Ανακατεύουμε. Τέλεια. Με το παφρί στο μείγμα, καλό θα ήταν να αφήσουμε 5-10 λεπτάκια έτσι όπως είναι, πριν ρίξουμε το αλεύρι. Αλλά άμα δεν έχετε χρόνο, ρίχνουμε το αλεύρι μέσα. Το αλεύρι είναι σκληρό, που σημαίνει ότι έχει περισσότερη γλουτένη και χρειαζόμαστε σκληρό αλεύρι για να γίνει πάρα πολύ ελαστικό το ζυμάρι μας, να έχει την υφή της πίτσας. Τώρα, βάζουμε το γάτζο. Θα προσθέσουμε τώρα το αλάτι, αφού αφήσαμε 10 λεπτάκια να ξεκουραστεί το μείγμα. Και θα χτυπήσουμε με το γάτζο σε μέτρια ταχύτητα για τουλάχιστον 5 με 8 λεπτάκια. Και το ζυμαράκι μου είναι έτοιμο. Κοιτάξτε εδώ, δεν κολλάει στα χέρια, είναι ακριβώς όπως πρέπει να είναι. Και το πιο σημαντικό είναι ελαστικό. Πρέπει να είναι ελαστικό και πρέπει τώρα να τα αφήσουμε και να ξεκουραστεί και να φουσκώσει. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε βάλει μέσα μαγιά. Όταν βάζουμε μαγιά, πρέπει να την αφήσουμε να λειτουργήσει, να μας δώσει αυτή την υπέροχη γεύση. Γιατί το πιο σημαντικό είναι η γεύση και μετά το φούσκωμα. Οπότε θέλουμε ένα μπολάκι, λίγο αλεύρι. Και παίρνουμε το ζυμάρι μας, το βάζουμε πάνω από το αλεύρι. Κλείνουμε καλά με μία μεμβράνη και αφήνουμε στην άκρη να διπλασιαστεί. Τώρα, εξαρτάται με το πόσο θερμοκρασία έχει αυτή τη στιγμή το σπίτι σας. Μπορεί να είναι πολύ ζεστό και να φουσκώσει γρήγορα, μπορεί να είναι αρκετά κρύο και να φουσκώσει πιο αργά. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι ουσιαστικά να διπλασιαστεί. Και όταν λέω διπλασιαστεί, εννοώ να γίνει από τόσο, τόσο. Αυτό έχει φουσκώσει. Έχει γίνει τέλειο. Και ουσιαστικά για να μην περιμένουμε, θα χρησιμοποιήσω αυτό το ζυμάρι. Αυτό το αφήσω στην άκρη να φουσκώσει. Και τα πράγματα είναι πολύ πολύ απλά. Κοιτάξτε πόσο ωραίο που γίνεται. Το βλέπετε. Παναγία μου. Είναι φανταστικό. Το πλάσω λίγο. Ξεφουσκώνω ξανά το ζυμάρι. Και αυτό πάει στην άκρη. Τώρα, έτσι όπως είναι, θα χωρίσω το ζυμάρι μου σε 6 κομμάτια. Κόβω πρώτα στη μέση. Εδώ. Και αυτό θα πάει στα 3. 1, 2, 3. Τώρα. Έτσι όπως είναι το κάθε ζυμαράκι, το πάρω μπροστά μου και άμα χρειαστεί να βάλετε αλεύρι, καλώς. Άμα δεν χρειαστεί, πάλι καλώς. Εξαρτάται με το αλεύρι που χρησιμοποιείτε. Μερικές φορές δεν χρειάζεται, μερικές φορές χρειάζεται. Οπότε πάρτε τον πλάστη, αρχίστε σιγά σιγά να απλώνετε το ζυμαράκι και άμα δείτε ότι κολλάει, τότε χρησιμοποιήστε λίγο αλεύρι. Προς το παρόν, εμένα πάει μια χαρά. Όλοι μπορείτε να κάνετε αυτό το ζυμαράκι, είναι τέλειο. Τώρα, ήρθε η ώρα να το ψήσουμε. Οπότε, λαδάκι στο τηγάνι, ανοίγουμε τη φωτιά. Εδώ, περιμένουμε λίγο να κάψει και μόλις κάψει, πετάμε το ζυμαράκι μας μέσα. Όση ώρα παίρνει να γίνει το ένα ζυμαράκι, πάμε να συνεχίσουμε με το επόμενο. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, ανοίγουμε. Αυτό που θέλω να θυμάστε είναι ότι σχετικά είναι μέτρια προς ψηλή φωτιά. Δεν είναι ούτε μέτρια ούτε πολύ δυνατή, γιατί θέλουμε να ψηθεί λίγο το ζυμαράκι μας. Θα δείτε ότι καθώς ψήνεται, αρχίζει να δημιουργεί φουσκάλες και μας αρέσει πάρα πολύ αυτό. Αρχίζει να φουσκώνει. Το βλέπετε? Το βλέπετε. Φουσκαλίτσες. Παντού. Και μόλις γίνουν φουσκάλες ωραίες, εδώ. Όλαλα. Γυρνάμε και από την άλλη να γίνει. Χαμηλώνω λίγο τη φωτιά, είπα μέτρια προς υψηλή. Και ακριβώς με τον ίδιο τρόπο θα συνεχίσω και με όλα τα υπόλοιπα. Και η τελευταία πιτούλα μας είναι σχεδόν έτοιμη. Να σας πω σε αυτό το σημείο ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι να φτιάξουμε λαχματζούν. Επειδή στο σπίτι έχετε ολικιακό φούρνο, αυτός ο τρόπος είναι ο μόνος τρόπος που θα πετύχει να φτιάξετε λαχματζούν στην κανονική του έκδοση. Οπότε, ακούστε με, κάτι ξέρω και κάντε ακριβώς ό,τι σας λέω. Τώρα, τη γανάρα πάνω στη φωτιά και πάμε να ετοιμάσουμε ουσιαστικά τη γέμιση για τα λαχματζούν. Ένα κρεμμύδι, δύο σκελίδες σκόρδο και τα ψιλοκόβουμε εδώ. Και ελαιόλαδο στο τηγάνι. Okay. Βάλτε λαδάκι από 2-3 κουταλιές σούπας μέσα στο κρεμμύδι. Όλα. Τέλεια μυρωδιά. Τέλεια. Πάνω στη φωτιά, 2 σκελίδες σκόρδο. Και αυτά.
και το σκόρδο μας πάνω στη φωτιά. Κάτι όμορφο. Άρχισε να γίνεται στη τηγανάρα μας και φυσικά θα προσθέσουμε αλάτι και πιπέρι. Θέλουμε να καραμελώσουμε το κρεμμύδι μαζί με το σκόρδο. Μου ανοίγει η όρεξη. Γιατί ξέρω πόσο νόστιμο είναι το λαχματούλ. Όπως βλέπετε, το λαδάκι έχει φύγει τελείως από τη γάνη και άρχισε να καραμελώνει και το κρεμμύδι και το σκόρδο γιατί ήταν δυνατή φωτιά μου. Οπότε ήρθε η ώρα να προσθέσω το κιμά. Τώρα, ο κιμάς που βάζουμε σε αυτή τη συνταγή, τι κιμάς είναι? Είναι αρνί. Ο αρνίσκος κιμάς μας κάνει το λαχματζούν. Μπορείτε να βρείτε αρνίσκο κιμά παντού. Θα πάτε στο Ακρόπολη σας και θα ζητήσετε κανονικά αρνίσκο κιμά. Σε περίπτωση που δεν σας αρέσει ο αρνίσκος κιμάς και γενικά δεν τρώτε αρνί και θέλετε να κάνετε λαχματζούν, μπορείτε όντως να βάλετε μοσχαρίσκο. Αλλά η απόλυτη εμπειρία έρχεται μόνο με τον αρνίσκο κιμά. Αρκετά λιπαρός ο αρνίσκος κιμάς, οπότε θα βγάλει λαδάκι. Και τώρα τι θέλω? Θέλω υπομονή για να καραμελώσω ωραία τον κιμά μου. Θα πάρω εδώ πέρα τη σπάτουλά μου και εμπρός εμπρός καλό μου καραμέλωμα. Εδώ. Και τώρα, καθώς άρχισε να καραμελώνει ο κιμάς μας, πρέπει να ρίξουμε όλα τα μπαχαρικά μας. Πρώτο μπαχαρικό, χαρακτηριστικό και από το χρώμα. Κύμινο. Ρίχνουμε το κύμινο μέσα και το αφήνουμε να πάει μέσα στο λαδάκι, το βλέπετε, εδώ. Δεύτερο υλικό. Τσιμένι. Το τσιμένι είναι το χαρακτηριστικό μυρωδικό που έχει ο μπαστουρμάς και όλα αυτά τα σουτζούκια και γενικά τα ανατολίτικα φαγητά. Μυρίζει υπέροχα, μπορείτε να το βρείτε σε όλες τις αγορές που πουλάνε μπαχαρικά και σίγουρα αυτό είναι το χαρακτηριστικό αρωματικό που πρέπει να έχει συνταγή. Πάπρικα καπνιστή και μπούκοβο. Τα τελευταία μας υλικά. Δεν βάζουμε πολλά μπαχαρικά, αλλά όλα αυτά όταν τα συνθέσουμε μαζί με τον κιμά μας δίνουν αυτή την υπέροχη γεύση και άρωμα τελικά στη συνταγή μας. Τώρα. Με το που πάρει ωραίο χρώμα κιμάς και καραμελώσει, ήρθε η ώρα να σβήσουμε με την ντοματούλα μας, εδώ. Και θα μαγειρεύσουμε 4-5 λεπτάκια. Θα περιμένουμε μέχρι που να εξατμιστεί η ντοματούλα μας, να δέσει το μείγμα για να μπορούμε να απλώσουμε πάνω από τις πίτες μας. Θα βάλω λίγο ακόμα πιπέρι, αρκετό ακόμα αλατάκι. Θέλουμε περίπου 15 γραμμάρια αλάτι για τη συνταγή. Βάλαμε το κιμά, βάλαμε την ντομάτα, βάλαμε όλα αυτά τα υλικά, οπότε το αλάτι είναι απαραίτητο. Χαμηλώνει τη φωτιά, υπομονή, 5-7 λεπτάκια μέχρι που να δέσει το μείγμα μας. Συνέχεια θα αφήσω λίγο στην άκρη να κρυώσει και μόλις κρυώσει θα απλώσω πάνω από τα λαχματζούν μαζί με τυρί για να μπουν μέσα στο φούρνο. Και η γέμιση μου είναι έτοιμη. Λοιπόν, 2 ταψάκια. Λοιπόν, 1, 2, μια χαρά είναι. Θέλω ένα κουτάλι και επειδή η γέμιση μου είναι αρκετά δυνατή και αρκετά έντονη, δεν το παρακάνουμε. Σας έχω δώσει γέμιση ακριβώς για 6. Ξεκινήστε από μια κουταλιά της σούπας στο καθένα. Λίγο ακόμα εδώ. Τώρα, με το πίσω μέρος του κουταλιού, απλώστε όσο μπορείτε. Δεν χρειάζεται να πάει παντού. Φυσικά, με τι θα συνοδεύσεις τα αγαπημένα σου λαχματζούν? Πόσο παγωμένη από το 1 στο 10? Α, όχι, εγώ 10. Μ' αρέσει να είναι τόσο παγωμένη. Όσο πιο παγωμένη η κοκακόλα, τόσο πιο ωραία. Λοιπόν, τώρα τυρί από πάνω. Και κυρίως το τυρί θέλω να πάει γύρω-γύρω. Στα κενά σημεία που έχουμε τη ζύμη. Λίγο στη μέση μυρίζει το τυράκι καταπληκτικά. Μην το παρακάνετε με το τυρί. Βάλτε τυρί, αλλά δεν το παρακάνουμε. Λοιπόν, ένα μπαίνει εδώ. Θα το πάω εδώ. Γκριλ. Για περίπου 8-10 λεπτάκια, όση ώρα πάρει για να πάρει ωραίο χρώμα από πάνω. Γκριλ και εδώ και μόλις είναι έτοιμα θα σερβίρουμε απλά με λίγο μαϊντανό και θα δοκιμάσουμε. Και τα λαχματζούν μου είναι έτοιμα. Να βγάλω το πρώτο. Μυρίζει τόσο ωραία. Μυρίζει το τσιμένι είναι φανταστικό. Έλα εσύ εδώ. Όλαλα, όλαλα. Δεν είναι φανταστικό. Και είτε λίγο κόριανδρο είτε λίγο μαϊντανό, ό,τι σας αρέσει, ρίξτε από πάνω. Κοιτάξτε εδώ. Φανταστικό. Παραδοσιακά ρίχνουν και λίγο βουτυράκι κάποιοι από πάνω, αλήθινο με βούτυρο. Εγώ ξέρετε πολύ καλά ότι θα ρίξω λαδάκι. Και έχω κι άλλο ένα καψίμεση στο φούρνο. Ξέρω να το έχω ξεχάσει. Ούτε εσείς πρέπει να το έχετε ξεχάσει. Κοιτάξτε εδώ. Αυτό, κυρίες και κύριοι, ονομάζεται ευτυχία. Ευτυχία πραγματικά. Εννοείται το λαχματζούν δεν κόβεται σαν πίτσα για να το φας. Αλλά επειδή είναι καυτό τώρα, δεν μπορώ να το φάω διαφορετικά. Ουχου! Λάκη, έλα εδώ. Μας στην κάμερα. Έλα, 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 έλα.
Επειδή και υπερβολικά κάποιος άλλος πρέπει να δοκιμάσει. Στην υγειά μας. Άντε, γεια μας. Φίλε. Cheers. Και. Ναι, αλλά. Είναι πάρα πολύ. Λίγο. Τα φτερά του ενός νόσημο. Δεν πω. Για να καταλάβετε τι περνάω κάθε φορά. Πρέπει εγώ να δοκιμάζω όλη την ώρα τα καυτά εδώ πέρα. Αλλά είναι τόσο νόστιμο. Είναι τόσο ωραίο το τσιμένι και ο συνδυασμός με όλα τα πράγματα. Κάνουν ένα σνακ φανταστικό, μοναδικό. Και συνεχίζω αυτό για να δεις πόσο μπροστά είμαι. Λέτε και εσύ, έτσι δεν είναι. Παρακαλώ όλοι οι κυπέκαλολάκες να μην κοπούνε στο μοντάζ, να παίξουνε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας, comments κάτω από το βίντεο, να φτιάξετε τη συνταγή. Φυσικά να συνοδεύσετε τα λαχματζούν με μια παγωμένη κοκακόλα. Και ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας.